Έλα. Έλα. Καλά. Έχει βγει ένα πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής του Πειραιά. Αυτό μπαστάρι, αυτό διαβάζω τώρα, αν είναι αυτό που λες. Μεταξύ έχω πάρει τώρα δύο εφημερίδες. Ρε. Λέει τα πάντα, ε. Έχω μείνει αφωνή. Βρήκες το Έθνο στο Πειραιές. Ναι. Γράφει τα πάντα. Η και λέει πώς γίνονται. Φωτογραφίες έχουν βάλει όλες. Και του Περικλή και της Νικόλ. Έχει κάτι. Μέχρι τη μάνα του Πατέλη έχουν βάλει, δε. Έχει κάτι και έχει πει αυτός τώρα. Τα ξέρω, τα διαβάζω. Τα πάντα. Μέχρι και ότι προστατεύεται Πακιστανούς και παίρνει τελευταία. Ναι. Τα πάντα. Κανόνες ο Νίκο να μου έρθουν εδώ. Τα έχεις πετάξει όλα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίες. Το Λεβελέγκο έχουν βγάλει. Το Σωτήρι. Βρίζα το Πρωτοπαλίκαρο, λέει το αρχηγού. Εντολή. Τι? Μιλούν στα φτάρι γονείς του Παύλου. Α. Λέει, και είπαν γι' αυτό, είπε αυτό το μεγαλοστέλεχος του Πειραιά, αυτός ο Χρυσαυγίτης, ο πρώην Χρυσαυγίτης του Πειραιά, ότι ενημερώσανε το μεγαλοστέλεχος της Νίκαιας, αυτός πήρε βουλευτή και ο βουλευτής πήρε τον Μιχαλολιάκο και πήγε και τον εσκότωσε. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτό είναι η ιεραρχία πως πήγαινε. Για να κάνεις κάτι, παίρνεις πρώτα το Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στο μεγάλο και αν δώσεις το κύριο μεγάλο σπάσιο. Και αποκαλύπτει το μέλος της οργάνωσης. Καλά, εντάξει. Δεν το ξέχαμε όλη την Αγκή τώρα, ε. Δεν σας ξεπλένει τίποτα. Και ειδικά εσύ που είσαι μέλος και έχεις υποστηρικτής. Αυτό το μουνόπανο... τώρα ότι άμα κάτσε και μιλήσει αυτός... Αυτό το μουνόπανο, όποιος κι αν είναι, έχει πει τι είναι μέλη, τι είναι υποστηρικτές, ποιος είναι ο πυρήνας, ποιος είναι ο ανοιχτός πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας. Ποιος είναι όμως αυτός. Δεν ξέρω. Στέλεχος, λέει, πρώην στέλεχος του Πειραιά. Είσαι στη φωτογραφία στο Έθνος. Δεν ξέρω. Πού. Σε αυτή που είναι με τα τάγματα εφόδου. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν έχεις πάρει αυτήν την εφημερίδα. Αυτή διαβάζω, δεν μπορώ να καταλάβω που λες. Μπροστά, ρε, το εξώφυλλο. Όχι. Που είναι και ο Γιώργος, ο Ρούπακιας. Όχι, όχι. Ο Καραφλός ο δίπλα του ποιος ήτανε. Μ? Ο Καραφλός δίπλα του ποιος είναι. Περίμενα. Κάτσε, έχω δύο εδώ πέρα. Το Έθνος, ρε Νίκο, το Έθνος. Το Έθνος είναι και τα δύο. Αλλά με διαφορετικό εξώφυλλο. Αυτός πρέπει να είναι ο Κιάδας, λογικά. Αυτός κάτω πρέπει να είναι ο Βάτραχος. Πού βλέπετε, κοριτσάκι μου. Την εφημερίδα, το εξώφυλλο βλέπω. Το έχει η Στεφανίδου. Αυτό που λέει για τάγματα εφόδου. Ναι, έχει μια φωτογραφία απ' έξω. Η Νίκαια είναι μόνο, ναι, δεν είναι ο Κιάδας. Καλά, την έχει γαμίσει ο Πατέλης, ε. Έβγαλαν τη μάνα του το πλήρη σαμπάρι. Φωτογραφίες έχουν τη μάνα του. Και λέει ότι και καλά, εδώ πέρα λέει, η μάνα λέει του πατέρα, λέει κόβει τη βασιλόπιτα, λέει για τα μέλη. Και ενώ λέει στο σπίτι, λέει κρύβει, λέει τα ρόπαλα, λέει και τα γκλόπλε. Ότι δουλεύει ο Γιώργος και παίρνει λεφτά από τη Χρυσή Αυγή. Παίρνει 600 ευρώ. Τα τάγματα εφόδου πώς λειτουργούν, λέει τώρα η Στεφανίδου, πώς μπαίνουν στον πυρήνα, τι είναι ο πυρήνας. Θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Η αντιτρομοκρατική στις έρευνες για τη Χρυσή Αυγή. Ποιες υποθέσεις αναπτύρονται από το αρχείο. Καταρχήν στο τέτοιο βγάλανε στο site του Indymedia. Άμα μπεις στο Indymedia και διαβάσεις, έχει 32 κακουργήματα. Δεν έχω ίντερνετ. Γράφει 32 κακουργήματα
που ήταν και καλά που αυτά μας συνδέουν, δηλαδή τα δύο επεισόδια που γίνανε, που είναι με φωτογραφίες και τέτοια. Τι έχει τη δικιά μου τον Πειραιά. Ρε, τι λέει αυτός, ρε. Είσαι, του λέει, ένα... Είσαι, λέει, ένα μηδενικό για να μπεις, λέει, στον Πειραιά. Α, ναι, το ξέρω, ναι. Λέει, πάρε, λέει, κάνε. Αυτά τα κάνανε οι νοικιότητες, τα κάνανε. Σου βαράνε, λέει, τα πλευρά. Ναι, αυτά τα κάνανε οι νοικιότητες. Στις αρχές. Εντάξει, βλέπω να ερχόμαστε, σας φέρνουν με τσιγάρα στον Κορυδαλό. Εκεί θα καταλήξετε. Εκεί θα καταλήξετε, δυστυχώς. Στο Intimedia λέει φάτσα κάρτα με δείχνει. Φωτογραφία αυτή που είχαμε με τον Θόδωρα και αυτούς. Ρε, λες να τα λέει ο Κάσπερ όλα αυτά. Όχι ρε, τι να κάνει αυτός ο τρύπας, θα τον εγαμίσω άμα τα λέει αυτός. Εγώ ξέρω ποιος σκέφτομαι. Εμάς το χοντρό, το χαζό, το Χρήστο. Όχι. Ένα χαζό που ήταν στη Δελιγιάννη που έρχονταν συνέχεια. Στη Δελιγιάννη, στη Μακρυγιάννη. Όχι, το τότε με τα επεισόδια που πήγατε. Ότι πού? Πήγανε, λέει, από τον Πειραιά και πήγανε, λέει, στην Κόρινθο, λέει, και παίξατε ξύλο. Α, ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά υπάρχουν φωτογραφίες. Με τα μπάσταρδα. Ότι έχετε πάρει, λέει, και ανήλικο παιδί μαζί σας και σας κρίνουνε γι' αυτό. Βγήκε ο γιατρός που εξέτασε το Φίσα και είπε ότι είναι επαγγελματικό το χτύπημα του Γιώργου. Ξέρεις, στην Κόρινθο έχω εμπορική φωτογραφία, ε. Σε σύγκρουση με ένα ματάχο. Μπορεί να εμφανιστεί για αυτή τη φωτογραφία. Είναι όλες στην Intimedia. Έχω φωτογραφικό. Θα βγω μετά να πάω να πάρω κάτι καλλιντικά που θέλω και θα πάω να πάρω το Έθνος. Το έβλεπα γιατί το είχαν όλα τα κανάλια το Έθνος. Και έλεγε για τον Μπατέλη και έλεγε για άλλα άτομα μέσα. Μα είχαν εδώ στοιχεία τα πάντα σήμερα. Κάτω σταυρό σου, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αποκαλύψει σοκ από πρώην Χρυσαυγίτη, πώς λειτουργούν τα τάγματα εφόδου. Ακούς, αν τυχόν έρθουνε. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν σε έχω πάρει ποτέ στα γραφεία, έξω στα σχολεία μου και όλα αυτά, δεν ξέρεις τι και πώς. Δεν με έχει πάρει ποτέ στα γραφεία. Δεν είναι εδώ παιδί μου ο παππούς. Σπίτι του είναι. Δεν τι κλαις τώρα. Ξέρω τον παππού. Γιατί ξέρεις να είναι εδώ τα απογέμματα παππούς. Μην μπες με τα σκέλια μου, να στο μονί μου μπες λάμπρο. Για δώσ' το μου. Έλα, μίλα. Δεν θέλει, άσε τώρα γιατί είναι και μου σχήμα τον ίδιο τότε. Ναι. Δεν βράει. Ναι. Έδειξε τι και κοιτάει την πατέρα μου. Πρέπει να έχουν μείνει φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρω πού. Τι φωτογραφίες. Τη Χρυσή Αυγή, ρε Νίκο. Α, στο άλμπουμ. Καλά, οι φωτογραφίες δεν γράφουν τίποτα. Έχω κανένα δύο από επεισόδια που είμαστε. Με δείχνουν σκίστες αυτές, πέτατες. Α, δεν ξέρω πού είναι. Είναι στο σιρτάρι, αφού είναι ένα άλμπουμ μέσα. Δεν το βρήκα αυτό το μικρό, στο μικρό. Δεν το βρήκα αυτό το άλμπουμ. Μια φωτογραφία που βρήκα εκεί με κάποιες σημαίες και πολύ κόσμο, την έσκησα και την πέταξα. Ωραία, να σου πω κάτι. Πάρε τη μάνα μου. Cool. Ναι. Και έχω αυτοκόλλητα με το Χίτλερ και με τέτοια μέσα. Και αφήσεις και αυτά. Πες να τα πετάξεις όλα αυτά. Μα με πήρε η μάνα αυτό το πρωί και μου είπα να καθαρίσω όλα μου τα σιρτάρια. Γιατί λέει τις προάλλες που ήρθαν πολύ λερωμένα τα σιρτάρια μου. Μιλάει και συνθηματικά η ζωή στο τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, πες αυτά και ό,τι πτυσσόμενα γυρίζει μαλακής που έχω, τα μαχαίρια και κάτι ναυτικές και αυτά δυναμίτσες, πες να τα πετάξεις όλα. Καλά, θα την πάρω. Μην πάει και μην πετάξεις τις μπλούζες. Εγώ τι θα τις κρατήσω, μα έχω εδώ καμία. Ναι, ρε, τα ρούχα κράτα, δεν σου λέγανε τίποτα για τα ρούχα. Τα πράγματα με ενδιαφέρει να με βρουν, ναι. Πες εσύ, ό,τι αυτοκόλλητα δεν πιάγω να τα πετάξει όλα. Γιατί έχω και τη μαλακή τα αυτοκόλλητα τα κόκκινα, θυμάσαι που είχαμε βγάλει μετά με το μαχαίρι. Δεν θυμάμαι. Πάμε να το δουν, αυτό τελείωσε μετά. Θα πει να αυτή είναι. Ναι, γιατί άμα θέλουν δεν μπορούν να ανασύρουν το δικαστήριο που έχει. Με τον Τζάτα και με τον Θοδωρή και με τον Δεμέστικα. Αυτό σου λέω, το έχουν βγάλει αυτό στο Intimedia, αυτό δεν λέμε. Αυτό σου λέγα.
δικαστήριο. Έλα, και το δικαστήριο πλησιάζει τώρα. Εγώ θα πάμε κάμια κούτσα τώρα.